Στις 14 Σεπτεμβρίου αναμένεται να παρουσιάσει το σχέδιο για τη θέσπιση ευρωπαϊκού πλαφών στις τιμές ενέργειας η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, όπως δήλωσε στο πρακτορείο Reuters αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ένα ενεργειακά δύσκολο χειμώνα με πιθανά προβλήματα στην παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, προετοιμάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, πρώτο πλάνο μπαίνει το πλαφόν στο φυσικό αέριο και τις επόμενες ημέρες εντείνονται οι διαβουλεύσεις εν ώψη της Συνόδου των Υπουργών Ενέργειας της 9 Σεπτεμβρίου η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και φυσικού αερίου, το πλαφόν στο φυσικό αέριο και η αποσύνδεση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό αέριο αποτελούν τις τρεις κατευθύνσεις στις οποίες οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν λύσεις στην ενεργειακή κρίση. Ήδη εξετάζονται διαφορετικά σενάρια επιβολής πλαφών στο φυσικό αέριο, με άξονα τις παρενέργειες και τις επιπτώσεις του, καθώς πρόκειται για λύσεις που δοκιμάζονται για πρώτη φορά. Πολλοί κάνουν λόγο για ευθεία παρέμβαση στην ελεύθερη αγορά με νομικά προβλήματα και απρόβλεπτες συνέπειες αφού ο προσδιορισμός ενός ορίου στην τιμή αγοράς αερίου θα μπορούσε να επιφέρει προβλήματα επάρκειας εάν δεν εξασφαλιστεί η απαιτούμενη προσφορά στις τιμές που θα όριζε η Ευρώπη. Επίσης παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η επιβολή πλαφών στην τιμή TTF μπορεί να εκλειφθεί από τη Ρωσία ως παραβίαση των συμβολέων με τους Ευρωπαίους πελάτες της Gazprom που τιμολογούν σε τιμή TTF και να οδηγούσε σε πλήρη πάυση των ροών ρωσικού φυσικού αερίου. Έτσι η επιβολή πλαφών θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα επάρκειας και νέα εκτόξευση τιμών. Το δεύτερο σενάριο αφορά πλαφών στο αέριο για ηλεκτροπαραγωγή. Η πρόταση επιβολής πλαφών στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή κατά το μοντέλο που έχει εφαρμοστεί στις χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου θα είναι και η εισήγηση του Βερολίνου στη Σύνοδο της 9 Σεπτεμβρίου.